Καλησπέρα λοιπόν σε όλους, Βάσκος FM, άλλη μία νέα ζωντανή μετάδοση είναι εδώ σήμερα μαζί σας. Σήμερα λοιπόν η Βαλένθια αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό για την Ευρωλίγκα, ένα μάτς από την Ισπανία, από τη Βαλένθια, και για να δείτε ζωντανή εικόνα και ήχο από αυτό το παιχνίδι, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μας κάνετε subscribe εδώ στο Βάσκος FM και να μας στείλετε ένα direct message στο Instagram, έτσι ώστε να σας στείλουμε το link αυτού του αγώνα, Βαλένθια εναντίον Παναθηναϊκός. Επομένως το ξαναλέω, για να δείτε ζωντανή εικόνα και ήχο από αυτό το παιχνίδι, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μας κάνετε subscribe εδώ στο Vasco's FM και να μας στείλετε ένα προσωπικό μήνυμα στο Instagram Vasco's FM κατ' Παύλο Official κατ' Παύλα Page, έτσι ώστε να σας στείλουμε το link του αγώνα. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν, ο οποίος είναι η μόνη ελληνική ομάδα που παίζει αυτήν την εβδομάδα, καθώς ο Ολυμπιακός έχει κρούσματα κορονοϊού και ακυρώθηκε και τα δυο του παιχνίδια του Ολυμπιακού. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν, ο οποίος αντιμετωπίζει σε αυτή τη διαβολοβδομάδα, γιατί έχει δύο αγωνιστικές, τη Βαλένθια ως την πρώτη του αγωνιστική, και μετά θα αντιμετωπίσει την Μπασκόνια, δύο μάχες δηλαδή στην Ισπανία και οι δύο. Ταξιδεύει ο Παναθηναϊκός λοιπόν στην Ισπανία 17 και 19 του μήνα. Βολεύει κιόλας, αφού είναι και η ίδια χώρα. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν, ο οποίος αυτή τη στιγμή στην Ευρωλίγκα βρίσκεται στη 15η θέση. Καθόλου καλή η θέση για το τριφύλι. 15η θέση από τις 18 θέσεις που έχει η Ευρωλίγκα. Ενώ η Βαλένθια από την άλλη βρίσκεται στην 6η θέση. Ο Παναθηναϊκός έχει ρεκόρ 2-4, ενώ η Βαλένθια έχει ρεκόρ 4-3. Βέβαια, ο Παναθηναϊκός έχει παίξει ένα μάτς λιγότερο, λόγω κορονοϊού που υπήρχε στην ομάδα, αλλά και σε αντίπαλες ομάδες, όπως στην Βιλερμπάν, από ό,τι θυμόμαστε. Έτσι και σήμερα, λοιπόν, να πούμε ότι το μάτς ήδη έχει ξεκινήσει. Έχει ξεκινήσει από τις 10 η ώρα Ελλάδος. Και για να δείτε ζωντανή εικόνα και ήχο από το παιχνίδι αυτό, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μας κάνετε subscribe εδώ στο Vasco's FM και να μας στείλετε ένα προσωπικό μήνυμα στο Instagram για να σας στείλουμε το link. Επομένως κάνετε subscribe και μας στέλνετε προσωπικό μήνυμα στο Instagram για να σας στείλουμε το link. Να πούμε λίγο τα προηγούμενα μάτς του Παναθηναϊκού. Έπαιξε με την Ανατολού Εφές, σε ένα μάτς το οποίο το δείξαμε και αυτό ζωντανά και εμείς. Έχασε 77-80 μέσα στο ΑΚ αυτό το παιχνίδι. Έπαιξε με την Τζέσεκα, που επίσης έχασε μέσα στο ΆΚΑ, δηλαδή έχει κάνει δύο ήττες μέσα στο ΆΚΑ. Και τώρα θα παίξει δύο φορές στην Ισπανία για να δούμε αν μπορεί να νικήσει. Επίσης, να πούμε ότι είχε ακυρωθεί το μάτς με τη Ζενίτ. Με τη Φενέρμπαχτσε στο ΆΚΑ νίκησε και αυτό το παιχνίδι με 82-68. Να πούμε ότι το μάτς με τη Zenit θα το παίξει ο Παναθηναϊκός 17 Φεβρουαρίου, αν δεν κάνω λάθος. Έχει οριστεί η ημερομηνία για αυτό το παιχνίδι. Από την άλλη, η Βαλένθια, η οποία όπως είπαμε έχει ρεκόρ 4-3, επομένως δικαιωματικά βρίσκεται στην οχτάδα, έχασε από την Bayern Μονάχου στην Γερμανία με 90-79. Νίκησε την Olympia Armani Μιλάνο, μια μεγάλη νίκη για τη Βαλένθια, 86-81. Στη Βαλένθια. Έχασε από την Τζεσεκά Μόσχας 84-75. Μετά με τη Ζαλγκύρης πήρε μια σπουδαία νίκη, ένα σπουδαίο διπλό. Θυμόμαστε ότι η Ζαλγκύρης είχε ξεκινήσει πάρα πολύ φορμαρισμένα στην Ευρωλίγκα και πήρε τρομερό διπλό η Βαλένθια με 82-94. Και είχε χάσει και από την Μπαρτσελώνα με 66-71. Καθώς και είχε νικήσει τη Ρεάλ Μαδρίτης εκτός έδρας στη Μαδρίτη αυτό το παιχνίδι στην Ισπανία, 77-93. Τώρα, όσον αφορά το πρωτάθλημα, να πούμε ότι και εκεί ο Παναθηναϊκός έχει χάσει κάποια παιχνίδια που ίσως να του στοιχίζουν τώρα, ας πούμε, στην Ευρωλίγκα που λέμε. Και ξεκινά από το σημαντικότερο παιχνίδι που έχει χάσει ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή στο ελληνικό πρωτάθλημα, με τον Προμηθέα Πάτρας, λόγω κορονοϊού, όπως γνωρίζετε. Δυστυχώς ο Παναθηναϊκός δεν μπόρεσε να παίξει αυτό το παιχνίδι που ήταν κανονισμένο να γίνει στην Πάτρα. Επομένως έχασε ένα καλό τεστ, θα μπορούμε να πούμε. Από την άλλη, οι αγώνες που έχει παίξει για το ελληνικό πρωτάθλημα είναι με τον ΠΑΟΚ,
όπου τον νίκησε 96-67, πολύ μεγάλη διαφορά μέσα στο ΆΚΑ. Με τη Λάρισα 69-60 και αυτό το παιχνίδι μέσα στο ΆΚΑ. Και είχε χάσει και από το Περιστέρι εκτός έδρας 82-90, όχι για το πρωτάθλημα, αλλά για το ελληνικό κύπελο, το Super Cup, που κυπελούχος ήταν ο Προμηθέας. Από την άλλη, να πούμε για την Βαλένθια, στο πρωτάθλημά της, έχει παίξει με την Μπούργος και έχει χάσει 81-99 μέσα στην έδρα της. Η Μπούργος είναι η ομάδα η οποία είχε αποκλείσει την ΑΕΚ από τον τελικό και είχε γίνει τροπεούχος του Basketball Champions League. Συνεχίζουμε με το μάτς της Ρεάλ με τη Βαλένθια, εκεί όπου η Ρεάλ νίκησε τη Βαλένθια μέσα στην έδρα της, μέσα στην έδρα της Βαλένθια. Με την Ομπραϊντόρο 77-78 νίκησε η Βαλένθια εκτός και με τη Σαραγώσα 93-84. Επομένως, για να δείτε ζωντανή εικόνα και ήχο από το σημερινό αγώνα, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μας κάνετε subscribe εδώ στο Vasco's FM και να μας στείλετε ένα προσωπικό μήνυμα στο Instagram για να σας στείλουμε το link. Επομένως, το ξαναλέω, για ζωντανή εικόνα και ήχο του σημερινού παιχνιδιού, αυτό που έχετε να κάνετε είναι να κάνετε subscribe εδώ στο Vasco's FM, στο YouTube λοιπόν, στο Vasco's FM, και να μας στείλετε ένα προσωπικό μήνυμα στο Instagram για να σας στείλουμε το link. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο με μεγαλύτερη ανάλυση και περισσότερα στοιχεία για τον αγώνα της Βαλένθια με τον Παναθηναϊκό. Επιστρέψαμε λοιπόν, καλησπέρα σε όσους συνδρομητές μπήκανε τώρα. Vasco's FM λοιπόν, άλλο ένα παιχνίδι, άλλη μια ζωντανή αναμέτρηση. Αυτή τη φορά η Βαλένθια αντιμετωπίζει την έδρα της στον Παναθηναϊκό. Είμαστε δίπλα στην προσπάθεια των ελληνικών ομάδων στην Ευρωλίγκα και του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού. Αυτήν την εβδομάδα παίζει μόνο ο Παναθηναϊκός. Για ζωντανή εικόνα και ήχο από αυτόν τον αγώνα, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μας κάνετε subscribe εδώ στο Vasco's FM και να μας στείλετε ένα προσωπικό μήνυμα στο Instagram. Επομένως, το ξαναλέω, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μας κάνετε subscribe εδώ στο Vasco's FM και να μας στείλετε ένα προσωπικό μήνυμα στο Instagram, έτσι ώστε να σας στείλουμε το link για τον αγώνα. Συνεχίζουμε την ανάλυση λοιπόν. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος είπαμε ότι ταξιδεύει στην Ισπανία για να παίξει μια διαβολοβδομάδα πολύ δύσκολη για αυτόν. Ευτυχώς, χωρίς κρούσματα κορονοϊού, είναι υγιής όλη η ομάδα και με τη Βαλένθια αλλά και με την Μπασκόνια. Να πούμε λίγο την ομάδα του Παναθηναϊκού. Μάρκους Φώστερ, Ιωάννης Παπαπέτρου που είναι και ο αρχηγός, Νεμάνια Νέντοβιτς που ουσιαστικά κουβαλάει το τριφύλι, Γιώργος Παγιάννης, Σέλβιν Μακ, το νέο απόκτημα του Παναθηναϊκού, έκανε πάρα πολύ καλό παιχνίδι στο ΆΚΑ, στο τελευταίο παιχνίδι, Κωνσταντίνος Μίτογλου, Χάουαρντ Σαντρός, ο παίκτης της ΑΕΚ, ο πρώην παίκτης, ο πρώην παίκτης της ΣΕΣΑΚΑ, τώρα έρθει στον Παναθηναϊκό, Άρον Βάιτ από τη Ζαλγκύρης, το νέο απόκτημα του καλοκαιριού. Ελευθέριος Μποχορίδης από τον Άρη. Λεωνίδας Κασελάκης από τον Προμηθέα. Ζακ Όγκουστ ξαναγύρισε στο Τριφύλι. Μπεν Μπέντιλ, ο οποίος είναι από πέρυσι στον Παναθηναϊκό. Τον είχε πάρει από το Περιστέρι το Τριφύλι. Γιώργος Καλαϊτζάκης, ο οποίος γύρισε και αυτό στο Τριφύλι. Νίκος Δίπλαρος, στον Πανιόνιο έπαιζε ο Δίπλαρος. Κάποτε και τον πήρε το τριφύλι. Ιαν Βουγιούκας, ο οποίος τελικά συνεχίζει το τριφύλι. Όπως και ο Νικόλας Περσίδης, ο νεαρός, ο οποίος έχει πάρει αρκετές συμμετοχές στο ελληνικό πρωτάθλημα. Για τον Παναθηναϊκό. Από την άλλη, η Βαλένθια. Νίκολα Κάλινιτς, ένας παίκτης ο οποίος έπαιζε και στη Φενέρμπαχτσε. Μπόγιαν Ντούμπλεβιτς, ένας παίκτης ο οποίος και αυτός είναι το βασικό στοιχείο της Βαλένθια, μπορώ να πω.
Κλέμεν Πρέπελιτς. Ένας παίκτης Σλοβένος, το θυμόμαστε, στο Ευρωμπάσκετ, ο οποίος αυτός, ο Πρέπελιτς λοιπόν που είπαμε, έχει παίξει και στη Ρεάλ Μαδρίτης, Λαμπέιρι, ο Γάλλος, Ντέρικ Βίλιαμς, και αυτός από την Φενερμπαχτσέ έχει περάσει, Γκίλεμ Βάιφς ή Βίφς όπως θέλετε, Σαμ Φαν Ρόσομ, ένας παίκτης Βαλένθια και αυτός πολύ καλό στοιχείο, Μάρτιν Χέρμανσον, ο Ισλανδός, λίγοι Ισλανδοί παίζουν μπάσκετ, αυτός είναι ένας από αυτούς, Βάνια Μαρίνκοβιτς, Τζοάν Σάστρε, ένας παίκτης ο οποίος ξέρει πολύ καλά το ισπανικό μπάσκετ, Φερνάντο Σαναμετέριο, Πραντίλα Γκάιαν, Ζωζέ Πουέρτο, Γκίλεμ Φεράντο, Μίλαν Χιμένες και Τόμας Παβίλκα, οι τελευταίοι που συμπληρώνουν την ομάδα της Βαλένθια. Μια Βαλένθια που όπως πάμε βρίσκεται στην 6η θέση με ρεκόρ 4-3, ενώ ο Παναθηναϊκός στη 15η με 2-4. Για ζωντανή εικόνα και ήχο λοιπόν αυτού του παιχνιδιού, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μας κάνετε subscribe εδώ στο Vaskos FM και να μας στείλετε ένα προσωπικό μήνυμα στο Instagram για να σας στείλουμε το link. Επομένως, το ξαναλέω, για να δείτε ζωντανή εικόνα και ήχο από το σημερινό αγώνα, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μας κάνετε subscribe εδώ στο Vaskos FM και να μας στείλετε ένα προσωπικό μήνυμα στο Instagram. Επιστρέφουμε λοιπόν σε πολύ λίγο. Επιστρέψαμε λοιπόν, καλησπέρα σε όλους όσους μπήκανε τώρα. Λαμβάνουμε πάρα πολλά μηνύματα στο Instagram για το link και ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη βοήθεια. Κάντε subscribe να φτάσουμε τους 2000, γιατί έχουμε και giveaway, πάρα πολύ σημαντικό, και για το τριφύλι συγκεκριμένα. Κάτι αυθεντικό. Να πούμε λοιπόν ότι για να δείτε ζωντανή εικόνα και ήχο από το σημερινό αγώνα, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μας κάνετε subscribe εδώ στο Vaskos FM και να μας στείλετε ένα μήνυμα στο Instagram, να μας πείτε ότι έχω κάνει subscribe και θέλω το link. Εμείς θα σας το δώσουμε για να δείτε τον αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια, εκτός έδρας, ο Παναθηναϊκός. Επομένως, κάνετε subscribe και μας στέλνετε ένα προσωπικό μήνυμα στο Instagram για να σας στείλουμε το link. Αναλύσαμε και πριν τον Παναθηναϊκό και τη Βαλένθια, αλλά είπαμε και τη βαθμολογία. Να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει οπωσδήποτε να πάρει αυτό το match. Δεν είναι καθόλου εύκολο για το τριφύλλα, αλλά πρέπει να πάρει αυτό το μάτς για να πάρει αυτοπεποίθηση και να φτάσει στο 3-4, γιατί αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο 2-4. Να πούμε ότι το καλοκαίρι έφυγαν αρκετοί παίκτες του Παναθηναϊκού. Ξεκινάω από τον Νίκο Παπά, ο οποίος δεν έχει βρει ομάδα, είναι ακόμα ελεύθερος. Τζίμερ Φριντέτ έφυγε. Κωνσταντίνος Παπαδάκης δόθηκε δανεικός στη Λάρισα. Ο Ταϊρίς Ράις δόθηκε ως ελεύθερος στην ΑΕΚ. Ο Ντεσόν Τόμας έφυγε κι αυτός. Ο Γουάιλι, ο οποίος πήγε με μεταγραφή στην Γκραν Κανάρια. Ο Γιάννης Αθηναίου, ο οποίος έφυγε ελεύθερος στο Περιστέρι. Ο Νίκα Λάθης, ο πρώην αρχηγός του Παναθηναϊκού, που πήγε στην Μπαρτσελόνα. Ο Ρίον Μπράουν, που πήγε στην Τόφας, στην Τουρκία, αλλά και ο Κιλ Πάτρικ, ο οποίος πήγε στην Μπούτος Νόστ. Αυτές ήταν οι αποχωρήσεις του Παναθηναϊκού το καλοκαίρι. Απ' την άλλη, ήρθαν παίκτες όπως ο Μακ, η τελευταία μεταγραφή, ως ελεύθερος. Ήρθε ο Κάιφερ Σάιξ, ο οποίος όμως έφυγε. Στη μέση ήταν μόνο για ένα μήνα. Ήρθε ο Πιέρ Τζάκσον, ο οποίος και αυτός δεν έκανε για το τριφύλι, έφυγε και αυτός.
Ο Λεωνίδας Κασελάκης από τον Προμηθέα, ο Άρον Γουάιτ, ο Λευτέρης Ομποχωρίδης, όπως είπαμε από τον Άρη, ο Σαρός από τον Τζεσεκά, ο Ζακ Όγκουστ από τη Γαλατά Σαράι, αλλά και ο Νέντοβιτς ως ελεύθερος ήρθε από, το... από την Αρμάνι Μιλάνο. Από την άλλη, η Βαλένθια, η οποία βρίσκεται στην έκτη θέση με 4-3 και θέλει να διευρύνει τη διαφορά να το πάει στο 5-3 για να μην σοβαριστούν οι νίκες με τις ήττες. Έφυγαν 5 παίκτες, ο Εντούρ, ο Μότουμ που πήγε στη Γαλάτα Σαράι, ο Αλμπέρτο Αμπάλντε που πήγε στη Ρεάλ, ο Ντόνκαμπ και ο Λόιτ, ο οποίος Λόιτ πήγε στον Ερυθρό Αστέρα. Απ' την άλλη έφερε 4 παίκτες πολύ καλούς. Μιλάω για τον Νίκολα Κάλινιτς, τον Χέρμανσον από την Άλμπα, τον Ντέρικ Βίλιαμς από τη Φενέρ, αλλά και τον Πρέπελιτς από τη Ρεάλ. Επομένως έχει φτιάξει πάρα πολύ τον κορμό της. Βέβαια ο Παναθηναϊκός και με νέο προπονητή, τον πρώην βοηθό προπονητή και του Πιτίνο και του Πεδουλάκη, τον Γιώργο Βόβορα, θα προσπαθήσει σήμερα να πάρει τη νίκη. Επομένως, το ξαναλέω, για να έχετε ζωντανή εικόνα και ήχο από αυτόν τον αγώνα, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μας κάνετε ένα subscribe εδώ στο Vasco FM και να μας στείλετε ένα προσωπικό μήνυμα για να σας στείλουμε το link. Επομένως, κάντε subscribe και μας στέλνετε ένα προσωπικό μήνυμα στο Instagram για να σας στείλουμε το link. Ένα παιχνίδι λοιπόν ζωής και θανάτου για τον Παναθηναϊκό, ενώ ήδη έχει ξεκινήσει το παιχνίδι. Πρέπει οπωσδήποτε να πάρει το match, γιατί αλλιώς θα τα βρει πολύ σκουρά τα πράγματα στη συνέχεια. Ο Μακ στο τελευταίο παιχνίδι είχε 18 πόντους με 3 τρίποντα, πάρα πολύ καλός παίκτης για τον Παναθηναϊκό. Να πούμε κάποια στατιστικά, νικητής πρώτου ημιχρόνου 4 στα 5 ο Παναθηναϊκός, ενώ ηττημένος πρώτου ημιχρόνου η Βαλένθια 4 στα 5. Νικητής πρώτης περίοδου ο Παναθηναϊκός 4 στα 5, ενώ ηττημένος πρώτης περίοδου 7 στα 8 η Βαλένθια. Σκοράρει κατά μέσο όρο 71 πόντους η Βαλένθια και σκοράρει κατά μέσο όρο 76 πόντους ο Παναθηναϊκός στα τελευταία του παιχνίδια. Στα μεταξύ τους, η Βαλένθια έχει 3 νίκες, από την άλλη ο Παναθηναϊκός έχει και αυτός 3 νίκες και τα τελευταία τους παιχνίδια ήταν η νίκη για τη Βαλένθια 94-87, 31 Ιανουαρίου του 20. Μετά 8 Νοεμβρίου του 19, 91-80 ο Παναθηναϊκός είχε πάρει τη νίκη. 33 του 18, ο Παναθηναϊκός 75-56 είχε νικήσει. Και 28-12 του 17, η Βαλένθια έχασε 67, νίκησε, συγγνώμη, 67-63 τον Παναθηναϊκό. Επομένως, αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό για τη Βαλένθια, η οποία στην έδρα της φαίνεται πραγματικά να μην χάνει από τον Παναθηναϊκό, αλλά και από τις άλλες ομάδες. Απ' την άλλη ο Παναθηναϊκός και σήμερα, αλλά και την Πέμπτη, πρέπει να πάρει τη νίκη και θα δείξουμε και το μάτς της Πέμπτης του Παναθηναϊκού με την Μπασκόνια, εκτός έδρας και αυτό, στην Ισπανία. Όπως και καλό είναι να δείτε και τα highlights τα οποία έχουμε ετοιμάσει για σας από όλα τα παιχνίδια και του Παναθηναϊκού αλλά και του Ολυμπιακού, αλλά να δείτε και τα υπόλοιπα βίντεο του καναλιού μας. Και το ξαναλέω, για ζωντανή εικόνα και ήχο από αυτό το παιχνίδι, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μας κάνετε subscribe εδώ στο Vasco FM και να μας στείλετε ένα direct message στο Instagram, έτσι ώστε να σας στείλουμε το link. Επομένως, το ξαναλέω, για ζωντανή εικόνα και ήχο από αυτό το παιχνίδι, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μας κάνετε subscribe και να μας στείλετε ένα direct message στο Instagram. Η πρώτη οχτάδα λοιπόν, Μπαρτσελόνα πρώτη με 7-1, Μπάγερ δεύτερη 6-2, Ολυμπιακός τρίτος 5-3, Τσεσεκά τέταρτη 5-3, Ζαλγίρης πέμπτη 5-3, Βαλένθια έκτη 4-3, Ανατολού Εφές έβδομη 4-3, Ρεάλ Μαδρίτης 8η με 4-4. Επομένως, για ζωντανή εικόνα και ήχο από αυτό το παιχνίδι, μας κάνετε subscribe και μας στέλνετε στο Instagram. Και το ξαναλέω, για ζωντανή εικόνα και ήχο από αυτό το παιχνίδι, μας κάνετε subscribe και μας στέλνετε ένα direct message στο Instagram για να σας στείλουμε το link. Αυτά από εμάς λοιπόν, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
Καλησπέρα λοιπόν σε όλους, Βάσκος FM, άλλη μία νέα ζωντανή μετάδοση είναι εδώ σήμερα μαζί σας. Σήμερα λοιπόν η Βαλένθια αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό για την Ευρωλίγκα. Ένα μάτς από την Ισπανία, από τη Βαλένθια, και για να δείτε ζωντανή εικόνα και ήχο από αυτό το παιχνίδι, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μας κάνετε subscribe εδώ στο Βάσκος FM και να μας στείλετε ένα direct message στο Instagram, έτσι ώστε να σας στείλουμε το link αυτού του αγώνα, Βαλένθια εναντίον Παναθηναϊκός. Επομένως, το ξαναλέω, για να δείτε ζωντανή εικόνα και ήχο από αυτό το παιχνίδι, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μας κάνετε subscribe εδώ στο Vasco FM και να μας στείλετε ένα προσωπικό μήνυμα στο Instagram Vasco FM κατ' παύλα official, κατ' παύλα page, έτσι ώστε να σας στείλουμε το link του αγώνα. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν, ο οποίος είναι η μόνη ελληνική ομάδα που παίζει αυτήν την εβδομάδα, καθώς ο Ολυμπιακός έχει κρούσματα κορονοϊού και ακυρώθηκε και τα δυο του παιχνίδια του Ολυμπιακού. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν, ο οποίος αντιμετωπίζει σε αυτή τη διαβολοβδομάδα, γιατί έχει δύο αγωνιστικές, τη Βαλένθια ως την πρώτη του αγωνιστική και μετά θα αντιμετωπίσει την Μπασκόνια, δύο μάχες δηλαδή στην Ισπανία και οι δύο. Ταξιδεύει ο Παναθηναϊκός λοιπόν στην Ισπανία, 17 και 19 του μήνα, βολεύει κιόλας, αφού είναι και η ίδια χώρα. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν, ο οποίος αυτή τη στιγμή στην Ευρωλίγκα βρίσκεται στη 15η θέση, καθόλου καλή η θέση για το τριφύλι, 15η θέση από τις 18 θέσεις που έχει η Ευρωλίγκα, ενώ η Βαλένθια από την άλλη βρίσκεται στην 6η θέση. Ο Παναθηναϊκός έχει ρεκόρ 2-4, ενώ η Βαλένθια έχει ρεκόρ 4-3. Βέβαια, ο Παναθηναϊκός έχει παίξει ένα μάτς λιγότερο λόγω κορονοϊού που υπήρχε στην ομάδα αλλά και σε αντίπαλες ομάδες, όπως στην Βιλερμπάν από ό,τι θυμόμαστε. Έτσι και σήμερα λοιπόν, να πούμε ότι το μάτς ήδη έχει ξεκινήσει. Έχει ξεκινήσει από τις 10 η ώρα Ελλάδος. Και για να δείτε ζωντανή εικόνα και ήχο από το παιχνίδι αυτό, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μας κάνετε subscribe εδώ στο Vasco FM και να μας στείλετε ένα προσωπικό μήνυμα στο Instagram για να σας στείλουμε το link. Επομένως, κάνετε subscribe και μας στέλνετε προσωπικό μήνυμα στο Instagram για να σας στείλουμε το link. Να πούμε λίγο τα προηγούμενα μάτς του Παναθηναϊκού. Έπαιξε με την Ανατολού Εφές σε ένα μάτς το οποίο το δείξαμε και αυτό ζωντανά και εμείς. Έχασε 77-80 μέσα στο ΑΚΑ αυτό το παιχνίδι. Έπαιξε με την Τζέσεκα, που επίσης έχασε μέσα στο ΑΚΑ, δηλαδή έχει κάνει δύο ήττες μέσα στο ΑΚΑ. Και τώρα θα παίξει δύο φορές στην Ισπανία για να δούμε αν μπορεί να νικήσει. Επίσης, να πούμε ότι είχε ακυρωθεί το μάτς με τη Zenit. Με τη Φενέρμπαχτσε στο ΑΚΑ νίκησε και αυτό το παιχνίδι με 82-68. Να πούμε ότι το μάτς με τη Zenit θα το παίξει ο Παναθηναϊκός 17 Φεβρουαρίου, αν δεν κάνω λάθος. Έχει οριστεί η ημερομηνία για αυτό το παιχνίδι. Από την άλλη, η Βαλένθια, η οποία όπως είπαμε έχει ρεκόρ 4-3, επομένως δικαιωματικά βρίσκεται στην οκτάδα, έχασε από την Bayern Μονάχου στην Γερμανία με 90-79. Νίκησε την Olympia Armani Μιλάνο, μια μεγάλη νίκη για τη Βαλένθια, 86-81 στη Βαλένθια. Έχασε από την CSKA Μόσχας, 84-75. Μετά με τη Ζαλγκύρης πήρε μια σπουδαία νίκη, ένα σπουδαίο διπλό. Θυμόμαστε ότι η Ζαλγκύρης είχε ξεκινήσει πάρα πολύ φορμαρισμένα στην Ευρωλίγκα και πήρε τρομερό διπλό η Βαλένθια με 82-94. Και είχε χάσει και από την Μπαρτσελώνα με 66-71. Καθώς και είχε νικήσει τη Ρεάλ Μαδρίτης εκτός έδρας στη Μαδρίτη αυτό το παιχνίδι στην Ισπανία, 77-93. Τώρα, όσον αφορά το πρωτάθλημα, να πούμε ότι και εκεί ο Παναθηναϊκός έχει χάσει κάποια παιχνίδια που ίσως να του στοιχίζουν τώρα, ας πούμε, στην Ευρωλίγκα που λέμε. Και ξεκινά από το σημαντικότερο παιχνίδι που έχει χάσει ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή στο ελληνικό πρωτάθλημα, με τον Προμηθέα Πάτρας, λόγω κορονοϊού, όπως γνωρίζετε. Δυστυχώς ο Παναθηναϊκός δεν μπόρεσε να παίξει αυτό το παιχνίδι που ήταν κανονισμένο να γίνει στην Πάτρα. Επομένως, έχασε ένα καλό τεστ, θα μπορούμε να πούμε. Από την άλλη, οι αγώνες που έχει παίξει για το ελληνικό πρωτάθλημα είναι με τον ΠΑΟΚ,
όπου τον νίκησε 96-67, πολύ μεγάλη διαφορά μέσα στο ΆΚΑ. Με τη Λάρισα 69-60, και αυτό το παιχνίδι μέσα στο ΆΚΑ. Και είχε χάσει και από το Περιστέρι εκτός έδρας 82-90, όχι για το πρωτάθλημα, αλλά για το ελληνικό κύπελο, το Super Cup, που κυπελούχος ήταν ο Προμηθέας. Από την άλλη, να πούμε για την Βαλένθια, στο πρωτάθλημά της, έχει παίξει με την Μπούργος και έχει χάσει 81-99 μέσα στην έδρα της. Η Μπούργος είναι η ομάδα η οποία είχε αποκλείσει την ΑΕΚ από τον τελικό, και είχε κίνη τροπεούχος του Basketball Champions League. Συνεχίζουμε με, με το μάτς της Real με τη Βαλένθια, εκεί όπου η Real νίκησε τη Βαλένθια μέσα στην έδρα της, μέσα στην έδρα της Βαλένθια. Με την Ομπραϊντόρο 77-78 νίκησε η Βαλένθια εκτός και με τη Σαραγώσα 93-84. Επομένως, για να δείτε ζωντανή εικόνα και ήχο από το σημερινό αγώνα, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μας κάνετε subscribe εδώ στο Vasco FM και να μας στείλετε ένα προσωπικό μήνυμα στο Instagram για να σας στείλουμε το link. Επομένως, το ξαναλέω, για ζωντανή εικόνα και ήχο του σημερινού παιχνιδιού, αυτό που έχετε να κάνετε είναι να κάνετε subscribe εδώ στο Vasco FM, στο YouTube λοιπόν, στο Vasco FM, και να μας στείλετε ένα προσωπικό μήνυμα στο Instagram για να σας στείλουμε το link. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο με μεγαλύτερη ανάλυση και περισσότερα στοιχεία για τον αγώνα της Βαλένθια με τον Παναθηναϊκό. Επιστρέψαμε λοιπόν, καλησπέρα σε όσους συνδρομητές μπήκανε τώρα. Βάσκος FM λοιπόν, άλλο ένα παιχνίδι, άλλη μια ζωντανή αναμέτρηση. Αυτή τη φορά η Βαλένθια αντιμετωπίζει την έδρα της στον Παναθηναϊκό. Είμαστε δίπλα στην προσπάθεια των ελληνικών ομάδων στην Ευρωλίγκα, και του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού. Αυτήν την εβδομάδα παίζει μόνο ο Παναθηναϊκός. Για ζωντανή εικόνα και ήχο από αυτόν τον αγώνα, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μας κάνετε subscribe εδώ στο Βάσκος FM και να μας στείλετε ένα προσωπικό μήνυμα στο Instagram. Επομένως, το ξαναλέω, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μας κάνετε subscribe εδώ στο Vasco FM και να μας στείλετε ένα προσωπικό μήνυμα στο Instagram, έτσι ώστε να σας στείλουμε το link για τον αγώνα. Συνεχίζουμε την ανάλυση λοιπόν. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος είπαμε ότι ταξιδεύει στην Ισπανία για να παίξει μια διαβολοβδομάδα πολύ δύσκολη για αυτόν, ευτυχώς χωρίς κρούσματα κορονοϊού, είναι υγιής όλη η ομάδα, και με τη Βαλένθια αλλά και με την Μπασκόνια. Να πούμε λίγο την ομάδα του Παναθηναϊκού. Μάρκους Φώστερ, Ιωάννης Παπαπέτρου που είναι και ο αρχηγός, Νεμάνια Νέντοβιτς που ουσιαστικά κουβαλάει το τριφύλι, Γιώργος Παγιάννης, Σέλβιν Μακ, το νέο απόκτημα του Παναθηναϊκού, έκανε πάρα πολύ καλό παιχνίδι στο ΑΚΑ, στο τελευταίο παιχνίδι, Κωνσταντίνος Μήτογλου, Χάουαρντ Σαντρός, ο παίκτης της ΑΕΚ, ο πρώην παίκτης της ΣΕΚΑ, τώρα έρθει στον Παναθηναϊκό, Άρον Βάιτ από τη Ζαλγκύρης, το νέο απόκτημα του καλοκαιριού, Ελευθέριος Μποχορίδης από τον Άρη, Λεωνίδας Κασελάκης από τον Προμηθέα, Ζακ Όγκουστ ξαναγύρισε στο Τριφύλι, Μπεν Μπέντιλ, ο οποίος είναι από πέρυσι στον Παναθηναϊκό, τον είχε πάρει από το Περιστέρι το Τριφύλι, Γιώργος Καλαϊτζάκης, ο οποίος γύρισε και αυτός στο Τριφύλι, Νίκος Δίπλαρος, στον Πανιόνιο έπαιζε ο Δίπλαρος, κάποτε και τον πήρε το τριφύλι. Ιαν Βουγιούκας, ο οποίος τελικά συνεχίζει το τριφύλι. Όπως και ο Νικόλας Περσίδης, ο νεαρός, ο οποίος έχει πάρει αρκετές συμμετοχές στο ελληνικό πρωτάθλημα. Για τον Παναθηναϊκό. Από την άλλη, η Βαλένθια. Νίκολα Καλινίτς, ένας παίκτης ο οποίος έπαιζε και στη Φενέρμπαχτσε. Μπόγιαν Ντούμπλεβιτς, ένας παίκτης ο οποίος και αυτός είναι το βασικό στοιχείο της Βαλένθια, μπορώ να πω.
Κλέμεν Πρέπελιτς. Ένας παίκτης Σλοβένος, το θυμόμαστε, στο Ευρωμπάσκετ. Ο οποίος αυτός, ο Πρέπελιτς λοιπόν που είπαμε, έχει παίξει και στη Ρεάλ Μαδρίτης. Λαμπέιρι, ο Γάλλος, Ντέρικ Βίλιαμς, και αυτός από την Φενερμπαχτσέ έχει περάσει. Γκίλεμ Βάιφς ή Βίφς όπως θέλετε. Σαμ Φαν Ρόσομ, ένας παίκτης Βαλένθια και αυτός πολύ καλό στοιχείο. Μάρτιν Χέρμανσον, ο Ισλανδός. Λίγοι Ισλανδοί παίζουν μπάσκετ, αυτός είναι ένας από αυτούς. Βάνια Μαρίνκοβιτς, Τζοάν Σάστρε. Ένας παίκτης ο οποίος ξέρει πολύ καλά το ισπανικό μπάσκετ. Φερνάντο Σαναμετέριο, Πραντίλα Γκάιαν, Ζωζέ Πουέρτο, Γκίλεμ Φεράντο, Μίλαν Χιμένες και Τόμας Παβίλκα, οι τελευταίοι που συμπληρώνουν την ομάδα της Βαλένθια. Μια Βαλένθια που όπως είπαμε βρίσκεται στην 6η θέση με ρεκόρ 4-3, ενώ ο Παναθηναϊκός στη 15η με 2-4. Για ζωντανή εικόνα και ήχο λοιπόν αυτού του παιχνιδιού, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μας κάνετε subscribe εδώ στο Vaskos FM και να μας στείλετε ένα προσωπικό μήνυμα στο Instagram για να σας στείλουμε το link. Επομένως, το ξαναλέω, για να δείτε ζωντανή εικόνα και ήχο από το σημερινό αγώνα, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μας κάνετε subscribe εδώ στο Vaskos FM και να μας στείλετε ένα προσωπικό μήνυμα στο Instagram. Επιστρέφουμε λοιπόν σε πολύ λίγο. Επιστρέψαμε λοιπόν, καλησπέρα σε όλους όσους μπήκανε τώρα. Λαμβάνουμε πάρα πολλά μηνύματα στο Instagram για το link και ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη βοήθεια. Κάντε subscribe να φτάσουμε τους 2000, γιατί έχουμε και giveaway, πάρα πολύ σημαντικό, και για το τριφύλι συγκεκριμένα. Κάτι αυθεντικό. Να πούμε λοιπόν ότι για να δείτε ζωντανή εικόνα και ήχο από το σημερινό αγώνα, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μας κάνετε subscribe εδώ στο Vaskos FM και να μας στείλετε ένα μήνυμα στο Instagram να μας πείτε ότι έχω κάνει subscribe και θέλω το link. Εμείς θα σας το δώσουμε για να δείτε τον αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια, εκτός έδρας, ο Παναθηναϊκός. Επομένως, κάνετε subscribe και μας στέλνετε ένα προσωπικό μήνυμα στο Instagram για να σας στείλουμε το link. Αναλύσαμε και πριν τον Παναθηναϊκό και τη Βαλένθια, αλλά είπαμε και τη βαθμολογία. Να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει οπωσδήποτε να πάρει αυτό το match. Δεν είναι καθόλου εύκολο για το τριφύλλα, αλλά πρέπει να πάρει αυτό το μάτς για να πάρει αυτοπεποίθηση και να φτάσει στο 3-4, γιατί αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο 2-4. Να πούμε ότι το καλοκαίρι έφυγαν αρκετοί παίκτες του Παναθηναϊκού. Ξεκινάω από τον Νίκο Παπά, ο οποίος δεν έχει βρει ομάδα, είναι ακόμα ελεύθερος. Τζίμερ Φριντέτ έφυγε. Κωνσταντίνος Παπαδάκης δόθηκε δανεικός στη Λάρισα. Ο Ταϊρίς Ράις δόθηκε ως ελεύθερος στην ΑΕΚ. Ο Ντεσόν Τόμας έφυγε κι αυτός. Ο Γουάιλι, ο οποίος πήγε με μεταγραφή στην Γκραν Κανάρια. Ο Γιάννης Αθηναίου, ο οποίος έφυγε ελεύθερος στο Περιστέρι. Ο Νίκα Λάθης, ο πρώην αρχηγός του Παναθηναϊκού, που πήγε στην Μπαρτσελόνα. Ο Ρίον Μπράουν, που πήγε στην Τόφας, στην Τουρκία. Αλλά και ο Κιλ Πάτρικ, ο οποίος πήγε στην Μπούντος Νόστ. Αυτές ήταν οι αποχωρήσεις του Παναθηναϊκού το καλοκαίρι. Απ' την άλλη ήρθαν παίκτες όπως ο Μακ, η τελευταία μεταγραφή ως ελεύθερος. Ήρθε ο Κάιφερ Σάιξ, ο οποίος όμως έφυγε. Στη μέση ήταν μόνο για ένα μήνα. Ήρθε ο Πιέρ Τζάκσον, ο οποίος και αυτός δεν έκανε για το τριφύλι, έφυγε και αυτός.
Ο Λεωνίδας Κασελάκης από τον Προμηθέα, ο Άρον Γουάιτ, ο Λευτέρης Ομποχωρίδης, όπως είπαμε από τον Άρη, ο Σανρός από τον Τζεσεκά, ο Ζακ Όγκουστ από την Γαλατασαράη, αλλά και ο Νέντοβιτς ως ελεύθερος ήρθε από την Αρμάνι Μιλάνο. Από την άλλη, η Βαλένθια, η οποία βρίσκεται στην έκτη θέση με 4-3 και θέλει να διευρύνει τη διαφορά, να το πάει στο 5-3 για να μην σοβαριστούν οι νίκες με τις ήττες. Έφυγαν 5 παίκτες. Ο Εντούρ, ο Μότουμ που πήγε στη Γαλατασαράη, ο Αλμπέρτο Αμπάλντε που πήγε στη Ρεάλ, ο Ντόνκαμπ και ο Λόιτ, ο οποίος Λόιτ πήγε στον Ερυθρό Αστέρα. Απ' την άλλη έφερε 4 παίκτες πολύ καλούς. Μιλάω για τον Νίκολα Κάλινιτς, τον Χέρμανσον από την Άλμπα, τον Ντέρικ Βίλιαμς από τη Φενέρ, αλλά και τον Πρέπελιτς από τη Ρεάλ. Επομένως έχει φτιάξει πάρα πολύ τον κορμό της. Βέβαια ο Παναθηναϊκός και με νέο προπονητή, τον πρώην βοηθό προπονητή και του Πιτίνο και του Πεδουλάκη, τον Γιώργο Βόβορα, θα προσπαθήσει σήμερα να πάρει τη νίκη. Επομένως το ξαναλέω, για να έχετε ζωντανή εικόνα και ήχο από αυτόν τον αγώνα, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μας κάνετε ένα subscribe εδώ στο Vasco FM και να μας στείλετε ένα προσωπικό μήνυμα για να σας στείλουμε το link. Επομένως κάντε subscribe και μας στέλνετε ένα προσωπικό μήνυμα στο Instagram για να σας στείλουμε το link. Ένα παιχνίδι λοιπόν ζωής και θανάτου για τον Παναθηναϊκό, ενώ ήδη έχει ξεκινήσει το παιχνίδι. Πρέπει οπωσδήποτε να πάρει το match, γιατί αλλιώς θα τα βρει πολύ σκουρά τα πράγματα στη συνέχεια. Ο Μακ στο τελευταίο παιχνίδι είχε 18 πόντους με 3 τρίποντα, πάρα πολύ καλός παίκτης για τον Παναθηναϊκό. Να πούμε κάποια στατιστικά, νικητής πρώτου ημιχρόνου 4-5 ο Παναθηναϊκός, ενώ ηττημένος πρώτου ημιχρόνου η Βαλένθια 4-5. Νικητής πρώτης περίοδου ο Παναθηναϊκός 4-5, ενώ ηττημένος πρώτης περίοδου 7-8 η Βαλένθια. Σκοράρει κατά μέσο όρο 71 πόντους η Βαλένθια και σκοράρει κατά μέσο όρο 76 πόντους ο Παναθηναϊκός στα τελευταία του παιχνίδια. Στα μεταξύ τους, η Βαλένθια έχει 3 νίκες, από την άλλη ο Παναθηναϊκός έχει και αυτός 3 νίκες και τα τελευταία τους παιχνίδια ήταν η νίκη για τη Βαλένθια 94-87, 31 Ιανουαρίου του 20. Μετά 8 Νοεμβρίου του 19, 91-80 ο Παναθηναϊκός είχε πάρει τη νίκη. 33 του 18, ο Παναθηναϊκός 75-56 είχε νικήσει. Και 28-12 του 17, η Βαλένθια έχασε 67, νίκησε, συγγνώμη, 67-63 τον Παναθηναϊκό. Επομένως, αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό για τη Βαλένθια, η οποία στην έδρα της φαίνεται πραγματικά να μην χάνει από τον Παναθηναϊκό, αλλά και από τις άλλες ομάδες. Απ' την άλλη, ο Παναθηναϊκός και σήμερα, αλλά και την Πέμπτη, πρέπει να πάρει τη νίκη και θα δείξουμε και το μάτς της Πέμπτης του Παναθηναϊκού με την Μπασκόνια, εκτός έδρας και αυτό, στην Ισπανία. Όπως και καλό είναι να δείτε και τα highlights τα οποία έχουμε ετοιμάσει για σας από όλα τα παιχνίδια και του Παναθηναϊκού, αλλά και του Ολυμπιακού, αλλά να δείτε και τα υπόλοιπα βίντεο του καναλιού μας. Και το ξαναλέω, για ζωντανή εικόνα και ήχο από αυτό το παιχνίδι, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μας κάνετε subscribe εδώ στο Vasco FM και να μας στείλετε ένα direct message στο Instagram, έτσι ώστε να σας στείλουμε το link. Επομένως το ξαναλέω, για ζωντανή εικόνα και ήχο από αυτό το παιχνίδι, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μας κάνετε subscribe και να μας στείλετε ένα direct message στο Instagram. Η πρώτη οχτάδα λοιπόν, Μπαρτσελόνα πρώτη με 7-1, Μπάγερ δεύτερη 6-2, Ολυμπιακός τρίτος 5-3, Τσεσεκά τέταρτη 5-3, Ζαλγκύρης πέμπτη 5-3, Βαλένθια έκτη 4-3, Ανατολού Εφές έβδομη 4-3, Ρεάλ Μαδρίτης 8η με 4-4. Επομένως για ζωντανή εικόνα και ήχο από αυτό το παιχνίδι, μας κάνετε subscribe και μας στέλνετε στο Instagram. Και το ξαναλέω, για ζωντανή εικόνα και ήχο από αυτό το παιχνίδι, μας κάνετε subscribe και μας στέλνετε ένα direct message στο Instagram για να σας στείλουμε το link. Αυτά από μας λοιπόν, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
Καλησπέρα λοιπόν σε όλους, Βάσκος FM, άλλη μια νέα ζωντανή μετάδοση είναι εδώ σήμερα μαζί σας. Σήμερα λοιπόν η Βαλένθια αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό για την Ευρωλίγκα. Ένα μάτς από την Ισπανία, από τη Βαλένθια, και για να δείτε ζωντανή εικόνα και ήχο από αυτό το παιχνίδι, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μας κάνετε subscribe εδώ στο Βάσκος FM και να μας στείλετε ένα direct message στο Instagram, έτσι ώστε να σας στείλουμε το link αυτού του αγώνα, Βαλένθια εναντίον Παναθηναϊκός. Επομένως, το ξαναλέω, για να δείτε ζωντανή εικόνα και ήχο από αυτό το παιχνίδι, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μας κάνετε subscribe εδώ στο Vasco FM και να μας στείλετε ένα προσωπικό μήνυμα στο Instagram Vasco FM κατ' παύλα official κατ' παύλα page, έτσι ώστε να σας στείλουμε το link του αγώνα. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν, ο οποίος είναι η μόνη ελληνική ομάδα που παίζει αυτήν την εβδομάδα, καθώς ο Ολυμπιακός έχει κρούσματα κορονοϊού και ακυρώθηκε και τα δυο του παιχνίδια του Ολυμπιακού. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν, ο οποίος αντιμετωπίζει σε αυτή τη διαβολοβδομάδα, γιατί έχει δύο αγωνιστικές, τη Βαλένθια ως την πρώτη του αγωνιστική και μετά θα αντιμετωπίσει την Μπασκόνια, δύο μάχες δηλαδή στην Ισπανία και οι δύο. Ταξιδεύει ο Παναθηναϊκός λοιπόν στην Ισπανία, 17 και 19 του μήνα, βολεύει κιόλας, αφού είναι και η ίδια χώρα. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν, ο οποίος αυτή τη στιγμή στην Ευρωλίγκα βρίσκεται στη 15η θέση, καθόλου καλή η θέση για το τριφύλι, 15η θέση από τις 18 θέσεις που έχει η Ευρωλίγκα, ενώ η Βαλένθια από την άλλη βρίσκεται στην 6η θέση. Ο Παναθηναϊκός έχει ρεκόρ 2-4, ενώ η Βαλένθια έχει ρεκόρ 4-3. Βέβαια, ο Παναθηναϊκός έχει παίξει ένα μάτς λιγότερο λόγω κορονοϊού που υπήρχε στην ομάδα αλλά και στις αντίπαλες ομάδες, όπως στην Βιλερμπάν από ό,τι θυμόμαστε. Έτσι και σήμερα λοιπόν, να πούμε ότι το μάτς ήδη έχει ξεκινήσει. Έχει ξεκινήσει από τις 10 η ώρα Ελλάδος. Και για να δείτε ζωντανή εικόνα και ήχο από το παιχνίδι αυτό, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μας κάνετε subscribe εδώ στο Vasco FM και να μας στείλετε ένα προσωπικό μήνυμα στο Instagram για να σας στείλουμε το link. Επομένως, κάνετε subscribe και μας στέλνετε προσωπικό μήνυμα στο Instagram για να σας στείλουμε το link. Να πούμε λίγο τα προηγούμενα μάτς του Παναθηναϊκού. Έπαιξε με την Ανατολού Εφές σε ένα μάτς το οποίο το δείξαμε και αυτό ζωντανά και εμείς. Έχασε 77-80 μέσα στο ΑΚΑ αυτό το παιχνίδι. Έπαιξε με την Τζέσεκα, που επίσης έχασε μέσα στο ΑΚΑ, δηλαδή έχει κάνει δύο ήττες μέσα στο ΑΚΑ. Και τώρα θα παίξει δύο φορές στην Ισπανία για να δούμε αν μπορεί να νικήσει. Επίσης, να πούμε ότι είχε ακυρωθεί το μάτς με τη Zenit. Με τη Φενέρμπαχτσε στο ΑΚΑ νίκησε και αυτό το παιχνίδι με 82-68. Να πούμε ότι το μάτς με τη Zenit θα το παίξει ο Παναθηναϊκός 17 Φεβρουαρίου, αν δεν κάνω λάθος. Έχει οριστεί η ημερομηνία για αυτό το παιχνίδι. Από την άλλη, η Βαλένθια, η οποία όπως είπαμε έχει ρεκόρ 4-3, επομένως δικαιωματικά βρίσκεται στην οχτάδα, έχασε από την Bayern Μονάχου στην Γερμανία με 90-79. Νίκησε την Olympia Armani Μιλάνο, μια μεγάλη νίκη για τη Βαλένθια, 86-81 στη Βαλένθια. Έχασε από την Τζεσεκά Μόσχας, 84-75. Μετά με τη Ζαλγκύρης πήρε μια σπουδαία νίκη, ένα σπουδαίο διπλό. Θυμόμαστε ότι η Ζαλγκύρης είχε ξεκινήσει πάρα πολύ φορμαρισμένα στην Ευρωλίγκα και πήρε τρομερό διπλό η Βαλένθια με 82-94. Και είχε χάσει και από την Μπαρτσελώνα με 66-71. Καθώς και είχε νικήσει τη Ρεάλ Μαδρίτης εκτός έδρας στη Μαδρίτη αυτό το παιχνίδι στην Ισπανία 77-93. Τώρα, όσον αφορά το πρωτάθλημα, να πούμε ότι και εκεί ο Παναθηναϊκός έχει χάσει κάποια παιχνίδια που ίσως να του στοιχίζουν τώρα, ας πούμε, στην Ευρωλίγκα που λέμε. Και ξεκινά από το σημαντικότερο παιχνίδι που έχει χάσει ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή στο ελληνικό πρωτάθλημα, με τον Προμηθέα Πάτρας, λόγω κορονοϊού, όπως γνωρίζετε. Δυστυχώς ο Παναθηναϊκός δεν μπόρεσε να παίξει αυτό το παιχνίδι, που ήταν κανονισμένο να γίνει στην Πάτρα. Επομένως, έχασε ένα καλό τεστ, θα μπορούμε να πούμε. Από την άλλη, οι αγώνες που έχει παίξει για το ελληνικό πρωτάθλημα είναι με τον ΠΑΟΚ,
όπου τον νίκησε 96-67, πολύ μεγάλη διαφορά μέσα στο ΆΚΑ. Με τη Λάρισα 69-60 και αυτό το παιχνίδι μέσα στο ΆΚΑ. Και είχε χάσει και από το Περιστέρι εκτός έδρας 82-90, όχι για το πρωτάθλημα, αλλά για το ελληνικό κύπελο, το Super Cup, που κυπελούχος ήταν ο Προμηθέας. Από την άλλη, να πούμε για την Βαλένθια, στο πρωτάθλημά της, έχει παίξει με την Μπούργος και έχει χάσει 81-99 μες στην έδρα της. Η Μπούργος είναι η ομάδα η οποία είχε αποκλείσει την ΑΕΚ από τον τελικό και είχε κίνη τροπεούχος του Basketball Champions League. Συνεχίζουμε με το μάτς της Ρεάλ με τη Βαλένθια, εκεί όπου η Ρεάλ νίκησε τη Βαλένθια μες στην έδρα της, μες στην έδρα της Βαλένθια. Με την Ομπραϊντόρο 77-78 νίκησε η Βαλένθια εκτός και με τη Σαραγώσα 93-84. Επομένως, για να δείτε ζωντανή εικόνα και ήχο από το σημερινό αγώνα, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μας κάνετε subscribe εδώ στο Vasco FM και να μας στείλετε ένα προσωπικό μήνυμα στο Instagram για να σας στείλουμε το link. Επομένως, το ξαναλέω, για ζωντανή εικόνα και ήχο του σημερινού παιχνιδιού, αυτό που έχετε να κάνετε είναι να κάνετε subscribe εδώ στο Vasco FM. Στο YouTube λοιπόν, στο Vasco FM, και να μας στείλετε ένα προσωπικό μήνυμα στο Instagram για να σας στείλουμε το link. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο με μεγαλύτερη ανάλυση και περισσότερα στοιχεία για τον αγώνα της Βαλένθια με τον Παναθηναϊκό. Επιστρέψαμε λοιπόν, καλησπέρα σε όσους συνδρομητές μπήκανε τώρα. Vasco FM λοιπόν, άλλο ένα παιχνίδι, άλλη μια ζωντανή αναμέτρηση. Αυτή τη φορά η Βαλένθια αντιμετωπίζει την έδρα της στον Παναθηναϊκό. Είμαστε δίπλα στην προσπάθεια των ελληνικών ομάδων στην Ευρωλίγκα και του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού. Αυτήν την εβδομάδα παίζει μόνο ο Παναθηναϊκός. Για ζωντανή εικόνα και ήχο από αυτόν τον αγώνα, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μας κάνετε subscribe εδώ στο Vasco FM και να μας στείλετε ένα προσωπικό μήνυμα στο Instagram. Επομένως, το ξαναλέω, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μας κάνετε subscribe εδώ στο Vasco FM και να μας στείλετε ένα προσωπικό μήνυμα στο Instagram, έτσι ώστε να σας στείλουμε το link για τον αγώνα. Συνεχίζουμε την ανάλυση λοιπόν. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος είπαμε ότι ταξιδεύει στην Ισπανία για να παίξει μια διαβολοβδομάδα πολύ δύσκολη για αυτόν, ευτυχώς χωρίς κρούσματα κορονοϊού, είναι υγιής όλη η ομάδα και με τη Βαλένθια αλλά και με την Μπασκόνια. Να πούμε λίγο την ομάδα του Παναθηναϊκού. Μάρκους Φώστερ, Ιωάννης Παπαπέτρου που είναι και ο αρχηγός, Νεμάνια Νέντοβιτς που ουσιαστικά κουβαλάει το τριφύλι, Γιώργος Παγιάννης, Σέλβιν Μακ, το νέο απόκτημα του Παναθηναϊκού, έκανε πάρα πολύ καλό παιχνίδι στο ΆΚΑ, στο τελευταίο παιχνίδι, Κωνσταντίνος Μήτογλου, Χάουαρντ Σαντρός, ο παίκτης της ΑΕΚ, ο πρώην παίκτης της ΣΕΣΑΚΑ, τώρα έρθει στον Παναθηναϊκό. Άρον Βάιτ από τη Ζαλγκύρη, το νέο απόκτημα του καλοκαιριού. Ελευθέριος Μποχορίδης από τον Άρη. Λεωνίδας Κασελάκης από τον Προμηθέα. Ζακ Όγκουστ ξαναγύρισε στο τριφύλι. Μπεν Μπέντιλ, ο οποίος είναι από πέρυσι στον Παναθηναϊκό. Τον είχε πάρει από το Περιστέρι το τριφύλι. Γιώργος Καλαϊτζάκης, ο οποίος γύρισε και αυτό στο τριφύλι. Νίκος Δίπλαρος, στον Πανιόνιο έπαιζε ο Δίπλαρος. Κάποτε και τον πήρε το τριφύλι. Ιαν Βουγιούκας, ο οποίος τελικά συνεχίζει το τριφύλι. Όπως και ο Νικόλας Περσίδης, ο νεαρός, ο οποίος έχει πάρει αρκετές συμμετοχές στο ελληνικό πρωτάθλημα. Για τον Παναθηναϊκό. Από την άλλη, η Βαλένθια. Νίκολα Κάλινιτς, ένας παίκτης ο οποίος έπαιζε και στη Φενέρμπαχτσε. Μπόγιαν Ντούμπλεβιτς, ένας παίκτης ο οποίος και αυτός είναι το βασικό στοιχείο της Βαλένθια, μπορώ να πω.
Κλέμεν Πρέπελιτς. Ένας παίκτης Σλοβένος, το θυμόμαστε, στο Ευρωμπάσκετ. Ο οποίος αυτός, ο Πρέπελιτς λοιπόν που είπαμε, έχει παίξει και στη Ρεάλ Μαδρίτης. Λαμπέιρι, ο Γάλλος. Ντέρικ Βίλιαμς, και αυτός από την Φενερμπαχτσέ έχει περάσει. Γκίλεμ Βάιφς ή Βίφς όπως θέλετε. Σαμ Φαν Ρόσομ, ένας παίκτης Βαλένθια και αυτός πολύ καλό στοιχείο. Μάρτιν Χέρμανσον, ο Ισλανδός. Λίγοι Ισλανδοί παίζουν μπάσκετ, αυτός είναι ένας από αυτούς. Βάνια Μαρίνκοβιτς, Τζοάν Σάστρε, ένας παίκτης ο οποίος ξέρει πολύ καλά το ισπανικό μπάσκετ. Φερνάντο Σαναμετέριο, Πραντίλα Γκάιαν, Ζωζέ Πουέρτο, Γκίλεμ Φεράντο, Μίλαν Χιμένες και Τόμας Παβίλκα, οι τελευταίοι που συμπληρώνουν την ομάδα της Βαλένθια. Μια Βαλένθια που, όπως είπαμε, βρίσκεται στην έκτη θέση με ρεκόρ 4-3, ενώ ο Παναθηναϊκός στη 15η με 2-4. Για ζωντανή εικόνα και ήχο λοιπόν αυτού του παιχνιδιού, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μας κάνετε subscribe εδώ στο Vaskos FM και να μας στείλετε ένα προσωπικό μήνυμα στο Instagram για να σας στείλουμε το link. Επομένως, το ξαναλέω, για να δείτε ζωντανή εικόνα και ήχο από το σημερινό αγώνα, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μας κάνετε subscribe εδώ στο Vaskos FM και να μας στείλετε ένα προσωπικό μήνυμα στο Instagram. Επιστρέφουμε λοιπόν σε πολύ λίγο. Επιστρέψαμε λοιπόν, καλησπέρα σε όλους όσους μπήκανε τώρα. Λαμβάνουμε πάρα πολλά μηνύματα στο Instagram για το link και ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη βοήθεια. Κάντε subscribe να φτάσουμε τους 2.000, γιατί έχουμε και giveaway, πάρα πολύ σημαντικό, και για το τριφύλι συγκεκριμένα. Κάτι αυθεντικό. Να πούμε λοιπόν ότι για να δείτε ζωντανή εικόνα και ήχο από το σημερινό αγώνα, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μας κάνετε subscribe εδώ στο Vaskos FM και να μας στείλετε ένα μήνυμα στο Instagram, να μας πείτε ότι έχω κάνει subscribe και θέλω το link. Εμείς θα σας το δώσουμε για να δείτε τον αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια, εκτός έδρας, ο Παναθηναϊκός. Επομένως, κάνετε subscribe και μας στέλνετε ένα προσωπικό μήνυμα στο Instagram για να σας στείλουμε το link. Αναλύσαμε και πριν τον Παναθηναϊκό και τη Βαλένθια, αλλά είπαμε και τη βαθμολογία. Να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει οπωσδήποτε να πάρει αυτό το match. Δεν είναι καθόλου εύκολο για το τριφύλλα, αλλά πρέπει να πάρει αυτό το μάτς για να πάρει αυτοπεποίθηση και να φτάσει στο 3-4, γιατί αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο 2-4. Να πούμε ότι το καλοκαίρι έφυγαν αρκετοί παίκτες του Παναθηναϊκού. Ξεκινά από τον Νίκο Παπά, ο οποίος δεν έχει βρει ομάδα, είναι ακόμα ελεύθερος. Τζίμερ Φριντέτ έφυγε. Κωνσταντίνος Παπαδάκης δόθηκε δανεικός στη Λάρισα. Ο Ταϊρίς Ράις δόθηκε ως ελεύθερος στην ΑΕΚ. Ο Ντεσόν Τόμας έφυγε κι αυτός. Ο Γουάιλι, ο οποίος πήγε με μεταγραφή στην Γκραν Κανάρια. Ο Γιάννης Αθηναίου, ο οποίος έφυγε ελεύθερος στο Περιστέρι. Ο Νίκα Λάθης, ο πρώην αρχηγός του Παναθηναϊκού, που πήγε στην Μπαρτσελόνα. Ο Ρίον Μπράουν, που πήγε στην Τόφας, στην Τουρκία, αλλά και ο Κιλ Πάτρικ, ο οποίος πήγε στην Μπούτος Νόστ. Αυτές ήταν οι αποχωρήσεις του Παναθηναϊκού το καλοκαίρι. Απ' την άλλη, ήρθανε παίκτες όπως ο Μακ, η τελευταία μεταγραφή, ως ελεύθερος. Ήρθε ο Κάιφερ Σάιξ, ο οποίος όμως έφυγε. Στη μέση ήταν μόνο για ένα μήνα. Ήρθε ο Πιέρ Τζάκσον, ο οποίος και αυτός δεν έκανε για το τριφύλι, έφυγε και αυτός.
Ο Λεωνίδας Κασελάκης από τον Προμηθέα, ο Άρον Γουάιτ, ο Λευτέρης Ομποχωρίδης, όπως είπαμε από τον Άρη, ο Σανρός από τον Τζεσεκά, ο Ζακ Όγκουστ από την Γαλατά Σαράι, αλλά και ο Νέντοβιτς ως ελεύθερος ήρθε από την Αρμάνι Μιλάνο. Από την άλλη, η Βαλένθια, η οποία βρίσκεται στην έκτη θέση με 4-3 και θέλει να διευρύνει τη διαφορά να το πάει στο 5-3 για να μην σοβαριστούν οι νίκες με τις ήττες. Έφυγαν 5 παίκτες. Ο Εντούρ, ο Μότουμ που πήγε στη Γαλάτα Σαράι, ο Αλμπέρτο Αμπάλντε που πήγε στη Ρεάλ, ο Ντόνκαμπ και ο Λόιτ, ο οποίος Λόιτ πήγε στον Ερυθρό Αστέρα. Απ' την άλλη έφερε 4 παίκτες πολύ καλούς. Μιλάω για τον Νίκολα Κάλινιτς, τον Χέρμανσον από την Άλμπα, τον Ντέρικ Βίλιαμς από τη Φενέρ, αλλά και τον Πρέπελιτς από τη Ρεάλ. Επομένως έχει φτιάξει πάρα πολύ τον κορμό της. Βέβαια ο Παναθηναϊκός και με νέο προπονητή, τον πρώην βοηθό προπονητή και του Πιτίνο και του Πεδουλάκη, τον Γιώργο Βόβορα, θα προσπαθήσει σήμερα να πάρει τη νίκη. Επομένως, το ξαναλέω, για να έχετε ζωντανή εικόνα και ήχο από αυτόν τον αγώνα, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μας κάνετε ένα subscribe εδώ στο Vasco FM και να μας στείλετε ένα προσωπικό μήνυμα για να σας στείλουμε το link. Επομένως, κάντε subscribe και μας στέλνετε ένα προσωπικό μήνυμα στο Instagram για να σας στείλουμε το link. Ένα παιχνίδι λοιπόν ζωής και θανάτου για τον Παναθηναϊκό, ενώ ήδη έχει ξεκινήσει το παιχνίδι. Πρέπει οπωσδήποτε να πάρει το match, γιατί αλλιώς θα τα βρει πολύ σκουρά τα πράγματα στη συνέχεια. Ο Μακ στο τελευταίο παιχνίδι είχε 18 πόντους με 3 τρίποντα, πάρα πολύ καλός παίκτης για τον Παναθηναϊκό. Να πούμε κάποια στατιστικά, νικητής πρώτου ημιχρόνου 4 στα 5 ο Παναθηναϊκός, ενώ ηττημένος πρώτου ημιχρόνου η Βαλένθια 4 στα 5. Νικητής πρώτης περίοδου ο Παναθηναϊκός 4 στα 5, ενώ ηττημένος πρώτης περίοδου 7 στα 8 η Βαλένθια. Σκοράρει κατά μέσο όρο 71 πόντους η Βαλένθια και σκοράρει κατά μέσο όρο 76 πόντους ο Παναθηναϊκός στα τελευταία του παιχνίδια. Στα μεταξύ τους, η Βαλένθια έχει 3 νίκες, από την άλλη ο Παναθηναϊκός έχει και αυτός 3 νίκες και τα τελευταία τους παιχνίδια ήταν η νίκη για τη Βαλένθια 94-87, 31 Ιανουαρίου του 20. Μετά 8 Νοεμβρίου του 19, 91-80 ο Παναθηναϊκός και πάρει τη νίκη. 33 του 18, ο Παναθηναϊκός 75-56 είχε νικήσει. Και 28-12 του 17, η Βαλένθια έχασε 67, νίκησε, συγγνώμη, 67-63 τον Παναθηναϊκό. Επομένως, αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό για τη Βαλένθια, η οποία στην έδρα της φαίνεται πραγματικά να μην χάνει από τον Παναθηναϊκό, αλλά και από τις άλλες ομάδες. Απ' την άλλη ο Παναθηναϊκός και σήμερα, αλλά και την Πέμπτη, πρέπει να πάρει τη νίκη και θα δείξουμε και το μάτς της Πέμπτης του Παναθηναϊκού με την Μπασκόνια, εκτός έδρας και αυτό, στην Ισπανία. Όπως και καλό είναι να δείτε και τα highlights τα οποία έχουμε ετοιμάσει για σας από όλα τα παιχνίδια και του Παναθηναϊκού αλλά και του Ολυμπιακού, αλλά να δείτε και τα υπόλοιπα βίντεο του καναλιού μας. Και το ξαναλέω, για ζωντανή εικόνα και ήχο από αυτό το παιχνίδι, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μας κάνετε subscribe εδώ στο Vasco FM και να μας στείλετε ένα direct message στο Instagram, έτσι ώστε να σας στείλουμε το link. Επομένως, το ξαναλέω, για ζωντανή εικόνα και ήχο από αυτό το παιχνίδι, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μας κάνετε subscribe και να μας στείλετε ένα direct message στο Instagram. Η πρώτη οχτάδα λοιπόν, Μπαρτσελόνα πρώτη με 7-1, Μπάγερ δεύτερη 6-2, Ολυμπιακός τρίτος 5-3, Τσεσεκά τέταρτη 5-3, Ζαλγκύρης πέμπτη 5-3, Βαλένθια έκτη 4-3, Ανατολού Εφές έβδομη 4-3, Ρεάλ Μαδρίτης 8η με 4-4. Επομένως, για ζωντανή εικόνα και ήχο από αυτό το παιχνίδι, μας κάντε subscribe και μας στέλνετε στο Instagram. Και το ξαναλέω, για ζωντανή εικόνα και ήχο από αυτό το παιχνίδι, μας κάντε subscribe και μας στέλνετε ένα direct message στο Instagram για να σας στείλουμε το link. Αυτά από μας λοιπόν, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
Καλησπέρα λοιπόν σε όλους, Βάσκος FM, άλλη μία νέα ζωντανή μετάδοση είναι εδώ σήμερα μαζί σας. Σήμερα λοιπόν η Βαλένθια αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό για την Ευρωλίγκα. Ένα μάτς από την Ισπανία, από τη Βαλένθια, και για να δείτε ζωντανή εικόνα και ήχο από αυτό το παιχνίδι, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μας κάνετε subscribe εδώ στο Βάσκος FM και να μας στείλετε ένα direct message στο Instagram, έτσι ώστε να σας στείλουμε το link αυτού του αγώνα, Βαλένθια εναντίον Παναθηναϊκός. Επομένως το ξαναλέω, για να δείτε ζωντανή εικόνα και ήχο από αυτό το παιχνίδι, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μας κάνετε subscribe εδώ στο Vasco's FM και να μας στείλετε ένα προσωπικό μήνυμα στο Instagram Vasco's FM κατ' Παύλα Official κατ' Παύλα Page, έτσι ώστε να σας στείλουμε το link του αγώνα. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν, ο οποίος είναι η μόνη ελληνική ομάδα που παίζει αυτήν την εβδομάδα, καθώς ο Ολυμπιακός έχει κρούσματα κορονοϊού και ακυρώθηκε και τα δυο του παιχνίδια του Ολυμπιακού. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν, ο οποίος αντιμετωπίζει σε αυτή τη διαβολοβδομάδα, γιατί έχει δύο αγωνιστικές, τη Βαλένθια ως την πρώτη του αγωνιστική, και μετά θα αντιμετωπίσει την Μπασκόνια, δύο μάχες δηλαδή στην Ισπανία και οι δύο. Ταξιδεύει ο Παναθηναϊκός λοιπόν στην Ισπανία 17 και 19 του μήνα. Βολεύει κιόλας, αφού είναι και η ίδια χώρα. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν, ο οποίος αυτή τη στιγμή στην Ευρωλίγκα βρίσκεται στη 15η θέση. Καθόλου καλή η θέση για το τριφύλι. 15η θέση από τις 18 θέσεις που έχει η Ευρωλίγκα. Ενώ η Βαλένθια από την άλλη βρίσκεται στην 6η θέση. Ο Παναθηναϊκός έχει ρεκόρ 2-4, ενώ η Βαλένθια έχει ρεκόρ 4-3. Βέβαια, ο Παναθηναϊκός έχει παίξει ένα μάτς λιγότερο, λόγω κορονοϊού που υπήρχε στην ομάδα, αλλά και σε αντίπαλες ομάδες, όπως στην Βιλερμπάν από ό,τι θυμόμαστε. Έτσι και σήμερα λοιπόν, να πούμε ότι το μάτς ήδη έχει ξεκινήσει. Έχει ξεκινήσει από τις 10 η ώρα Ελλάδος. Και για να δείτε ζωντανή εικόνα και ήχο από το παιχνίδι αυτό, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μας κάνετε subscribe εδώ στο Vasco's FM και να μας στείλετε ένα προσωπικό μήνυμα στο Instagram για να σας στείλουμε το link. Επομένως κάντε subscribe και μας στέλνετε προσωπικό μήνυμα στο Instagram για να σας στείλουμε το link. Να πούμε λίγο τα προηγούμενα μάτς του Παναθηναϊκού. Έπαιξε με την Ανατολού Εφές σε ένα μάτς το οποίο το δείξαμε και αυτό ζωντανά και εμείς. Έχασε 77-80 μέσα στο ΑΚ αυτό το παιχνίδι. Έπαιξε με την Τζέσεκα, που επίσης έχασε μέσα στο ΆΚΑ, δηλαδή έχει κάνει δύο ήττες μέσα στο ΆΚΑ. Και τώρα θα παίξει δύο φορές στην Ισπανία για να δούμε αν μπορεί να νικήσει. Επίσης, να πούμε ότι είχε ακυρωθεί το μάτς με τη Ζενίτ. Με τη Φενέρμπαχτσε στο ΆΚΑ νίκησε και αυτό το παιχνίδι με 82-68. Να πούμε ότι το μάτς με τη Zenit θα το παίξει ο Παναθηναϊκός 17 Φεβρουαρίου, αν δεν κάνω λάθος. Έχει οριστεί η ημερομηνία για αυτό το παιχνίδι. Από την άλλη, η Βαλένθια, η οποία όπως είπαμε έχει ρεκόρ 4-3, επομένως δικαιωματικά βρίσκεται στην οχτάδα, έχασε από την Bayern Μονάχου στην Γερμανία με 90-79. Νίκησε την Olimpia Armani Milano, μια μεγάλη νίκη για τη Βαλένθια, 86-81. Στη Βαλένθια. Έχασε από την Τζεσεκά Μόσχας 84-75. Μετά με τη Ζαλγκύρης πήρε μια σπουδαία νίκη, ένα σπουδαίο διπλό. Θυμόμαστε ότι η Ζαλγκύρης είχε ξεκινήσει πάρα πολύ φορμαρισμένα στην Ευρωλίγκα και πήρε τρομερό διπλό η Βαλένθια με 82-94. Και είχε χάσει και από την Μπαρτσελώνα με 66-71. Καθώς και είχε νικήσει τη Ρεάλ Μαδρίτης εκτός έδρας στη Μαδρίτη αυτό το παιχνίδι στην Ισπανία, 77-93. Τώρα, όσον αφορά το πρωτάθλημα, να πούμε ότι και εκεί ο Παναθηναϊκός έχει χάσει κάποια παιχνίδια που ίσως να του στοιχίζουν τώρα, ας πούμε, στην Ευρωλίγκα που λέμε. Και ξεκινά από το σημαντικότερο παιχνίδι που έχει χάσει ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή στο ελληνικό πρωτάθλημα, με τον Προμηθέα Πάτρας, λόγω κορονοϊού, όπως γνωρίζετε. Δυστυχώς ο Παναθηναϊκός δεν μπόρεσε να παίξει αυτό το παιχνίδι που ήταν κανονισμένο να γίνει στην Πάτρα. Επομένως έχασε ένα καλό τεστ, θα μπορούμε να πούμε. Από την άλλη, οι αγώνες που έχει παίξει για το ελληνικό πρωτάθλημα είναι με τον ΠΑΟΚ,
όπου τον νίκησε 96-67, πολύ μεγάλη διαφορά μέσα στο ΆΚΑ. Με τη Λάρισα 69-60 και αυτό το παιχνίδι μέσα στο ΆΚΑ. Και είχε χάσει και από το Περιστέρι εκτός έδρας 82-90, όχι για το πρωτάθλημα, αλλά για το ελληνικό κύπελο, το Super Cup, που κυπελούχος ήταν ο Προμηθέας. Από την άλλη, να πούμε για την Βαλένθια, στο πρωτάθλημά της, έχει παίξει με την Μπούργος και έχει χάσει 81-99 μέσα στην έδρα της. Η Μπούργος είναι η ομάδα η οποία είχε αποκλείσει την ΑΕΚ από τον τελικό και είχε γίνει τροπεούχος του Basketball Champions League. Συνεχίζουμε με το μάτς της Ρεάλ με τη Βαλένθια, εκεί όπου η Ρεάλ νίκησε τη Βαλένθια μέσα στην έδρα της, μέσα στην έδρα της Βαλένθια. Με την Ομπραϊντόρο 77-78 νίκησε η Βαλένθια εκτός και με τη Σαραγώσα 93-84. Επομένως, για να δείτε ζωντανή εικόνα και ήχο από το σημερινό αγώνα, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μας κάνετε subscribe εδώ στο Vasco's FM και να μας στείλετε ένα προσωπικό μήνυμα στο Instagram για να σας στείλουμε το link. Επομένως, το ξαναλέω, για ζωντανή εικόνα και ήχο του σημερινού παιχνιδιού, αυτό που έχετε να κάνετε είναι να κάνετε subscribe εδώ στο Vasco's FM, στο YouTube λοιπόν, στο Vasco's FM, και να μας στείλετε ένα προσωπικό μήνυμα στο Instagram για να σας στείλουμε το link. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο με μεγαλύτερη ανάλυση και περισσότερα στοιχεία για τον αγώνα της Βαλένθια με τον Παναθηναϊκό. Επιστρέψαμε λοιπόν, καλησπέρα σε όσους συνδρομητές μπήκανε τώρα. Vasco's FM λοιπόν, άλλο ένα παιχνίδι, άλλη μια ζωντανή αναμέτρηση. Αυτή τη φορά η Βαλένθια αντιμετωπίζει την έδρα της στον Παναθηναϊκό. Είμαστε δίπλα στην προσπάθεια των ελληνικών ομάδων στην Ευρωλίγκα και του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού. Αυτήν την εβδομάδα παίζει μόνο ο Παναθηναϊκός. Για ζωντανή εικόνα και ήχο από αυτόν τον αγώνα, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μας κάνετε subscribe εδώ στο Vasco's FM και να μας στείλετε ένα προσωπικό μήνυμα στο Instagram. Επομένως, το ξαναλέω, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μας κάνετε subscribe εδώ στο Vasco's FM και να μας στείλετε ένα προσωπικό μήνυμα στο Instagram, έτσι ώστε να σας στείλουμε το link για τον αγώνα. Συνεχίζουμε την ανάλυση λοιπόν. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος είπαμε ότι ταξιδεύει στην Ισπανία για να παίξει μια διαβολοβδομάδα πολύ δύσκολη για αυτόν, ευτυχώς χωρίς κρούσματα κορονοϊού, είναι υγιής όλη η ομάδα και με τη Βαλένθια αλλά και με την Μπασκόνια. Να πούμε λίγο την ομάδα του Παναθηναϊκού. Μάρκους Φώστερ, Ιωάννης Παπαπέτρου που είναι και ο αρχηγός, Νεμάνια Νέντοβιτς που ουσιαστικά κουβαλάει το τριφύλι, Γιώργος Παγιάννης, Σέλβιν Μακ, το νέο απόκτημα του Παναθηναϊκού, έκανε πάρα πολύ καλό παιχνίδι στο ΆΚΑ, στο τελευταίο παιχνίδι, Κωνσταντίνος Μίτογλου, Χάουαρντ Σαντρός, ο παίκτης της ΑΕΚ, ο πρώην παίκτης, ο πρώην παίκτης της ΣΕΣΑΚΑ, τώρα έρθει στον Παναθηναϊκό. Άρον Βάιτ από τη Ζαλγκύρη, το νέο απόκτημα του καλοκαιριού. Ελευθέριος Μποχωρίδης από τον Άρη. Λεωνίδας Κασελάκης από τον Προμηθέα. Ζακ Όγκουστ ξαναγύρισε στο Τριφύλι. Μπεν Μπέντιλ, ο οποίος είναι από πέρυσι στον Παναθηναϊκό. Τον είχε πάρει από το Περιστέρι το Τριφύλι. Γιώργος Καλαϊτζάκης, ο οποίος γύρισε και αυτό στο Τριφύλι. Νίκος Δίπλαρος, στον Πανιόνιο έπαιζε ο Δίπλαρος. Κάποτε και τον πήρε το τριφύλι. Ιαν Βουγιούκας, ο οποίος τελικά συνεχίζει το τριφύλι. Όπως και ο Νικόλας Περσίδης, ο νεαρός, ο οποίος έχει πάρει αρκετές συμμετοχές στο ελληνικό πρωτάθλημα. Για τον Παναθηναϊκό. Από την άλλη, η Βαλένθια. Νίκολα Κάλινιτς, ένας παίκτης ο οποίος έπαιζε και στη Φενέρμπαχτσε. Μπόγιαν Ντούμπλεβιτς, ένας παίκτης ο οποίος και αυτός είναι το βασικό στοιχείο της Βαλένθια, μπορώ να πω.
Κλέμεν Πρέπελιτς. Ένας παίκτης Σλοβένος, το θυμόμαστε, στο Ευρωμπάσκετ, ο οποίος αυτός, ο Πρέπελιτς λοιπόν που είπαμε, έχει παίξει και στη Ρεάλ Μαδρίτης, Λαμπέιρι, ο Γάλλος, Ντέρικ Βίλιαμς, και αυτός από την Φενερμπαχτσέ έχει περάσει, Γκίλεμ Βάιφς ή Βίφς όπως θέλετε, Σαμ Φαν Ρόσομ, ένας παίκτης Βαλένθια και αυτός πολύ καλό στοιχείο, Μάρτιν Χέρμανσον, ο Ισλανδός, λίγοι Ισλανδοί παίζουν μπάσκετ, αυτός είναι ένας από αυτούς, Βάνια Μαρίνκοβιτς, Τζοάν Σάστρε, ένας παίκτης ο οποίος ξέρει πολύ καλά το ισπανικό μπάσκετ, Φερνάντο Σαναμετέριο, Πραντίλα Γκάιαν, Ζωζέ Πουέρτο, Γκίλεμ Φεράντο, Μίλαν Χιμένες και Τόμας Παβίλκα, οι τελευταίοι που συμπληρώνουν την ομάδα της Βαλένθια. Μια Βαλένθια που όπως πάμε βρίσκεται στην 6η θέση με ρεκόρ 4-3, ενώ ο Παναθηναϊκός στη 15η με 2-4. Για ζωντανή εικόνα και ήχο λοιπόν αυτού του παιχνιδιού, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μας κάνετε subscribe εδώ στο Vaskos FM και να μας στείλετε ένα προσωπικό μήνυμα στο Instagram για να σας στείλουμε το link. Επομένως, το ξαναλέω, για να δείτε ζωντανή εικόνα και ήχο από το σημερινό αγώνα, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μας κάνετε subscribe εδώ στο Vaskos FM και να μας στείλετε ένα προσωπικό μήνυμα στο Instagram. Επιστρέφουμε λοιπόν σε πολύ λίγο. Επιστρέψαμε λοιπόν, καλησπέρα σε όλους όσους μπήκανε τώρα. Λαμβάνουμε πάρα πολλά μηνύματα στο Instagram για το link και ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη βοήθεια. Κάντε subscribe να φτάσουμε τους 2000, γιατί έχουμε και giveaway, πάρα πολύ σημαντικό, και για το τριφύλι συγκεκριμένα. Κάτι αυθεντικό. Να πούμε λοιπόν ότι για να δείτε ζωντανή εικόνα και ήχο από το σημερινό αγώνα, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μας κάνετε subscribe εδώ στο Vaskos FM και να μας στείλετε ένα μήνυμα στο Instagram να μας πείτε ότι έχω κάνει subscribe και θέλω το link. Εμείς θα σας το δώσουμε για να δείτε τον αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια, εκτός έδρας, ο Παναθηναϊκός. Επομένως, κάνετε subscribe και μας στέλνετε ένα προσωπικό μήνυμα στο Instagram για να σας στείλουμε το link. Αναλύσαμε και πριν τον Παναθηναϊκό και τη Βαλένθια, αλλά είπαμε και τη βαθμολογία. Να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει οπωσδήποτε να πάρει αυτό το match. Δεν είναι καθόλου εύκολο για το τριφύλλα, αλλά πρέπει να πάρει αυτό το μάτς για να πάρει αυτοπεποίθηση και να φτάσει στο 3-4, γιατί αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο 2-4. Να πούμε ότι το καλοκαίρι έφυγαν αρκετοί παίκτες του Παναθηναϊκού. Ξεκινάω από τον Νίκο Παπά, ο οποίος δεν έχει βρει ομάδα, είναι ακόμα ελεύθερος. Τζίμερ Φριντέτ έφυγε. Κωνσταντίνος Παπαδάκης δόθηκε δανεικός στη Λάρισα. Ο Ταϊρίς Ράις δόθηκε ως ελεύθερος στην ΑΕΚ. Ο Ντεσόν Τόμας έφυγε κι αυτός. Ο Γουάιλι, ο οποίος πήγε με μεταγραφή στην Γκραν Κανάρια. Ο Γιάννης Αθηναίου, ο οποίος έφυγε ελεύθερος στο Περιστέρι. Ο Νίκα Λάθης, ο πρώην αρχηγός του Παναθηναϊκού, που πήγε στην Μπαρτσελόνα. Ο Ρίον Μπράουν, που πήγε στην Τόφας, στην Τουρκία, αλλά και ο Κιλ Πάτρικ, ο οποίος πήγε στην Μπούτος Νόστ. Αυτές ήταν οι αποχωρήσεις του Παναθηναϊκού το καλοκαίρι. Απ' την άλλη, ήρθαν παίκτες όπως ο Μακ, η τελευταία μεταγραφή, ως ελεύθερος. Ήρθε ο Κάιφερ Σάιξ, ο οποίος όμως έφυγε. Στη μέση ήταν μόνο για ένα μήνα. Ήρθε ο Πιέρ Τζάκσον, ο οποίος και αυτός δεν έκανε για το τριφύλι, έφυγε και αυτός.
Ο Λεωνίδας Κασελάκης από τον Προμηθέα, ο Άρον Γουάιτ, ο Λευτέρης Ομποχωρίδης, όπως είπαμε από τον Άρη, ο Σαρός από τον Τζεσεκά, ο Ζακ Όγκουστ από τη Γαλατά Σαράι, αλλά και ο Νέντοβιτς ως ελεύθερος ήρθε από, το... από την Αρμάνι Μιλάνο. Από την άλλη, η Βαλένθια, η οποία βρίσκεται στην έκτη θέση με 4-3 και θέλει να διευρύνει τη διαφορά να το πάει στο 5-3 για να μην σοβαριστούν οι νίκες με τις ήττες. Έφυγαν 5 παίκτες. Ο Εντούρ, ο Μότουμ που πήγε στη Γαλάτα Σαράι, ο Αλμπέρτο Αμπάλντε που πήγε στη Ρεάλ, ο Ντόνκαμπ και ο Λόιτ, ο οποίος Λόιτ πήγε στον Ερυθρό Αστέρα. Απ' την άλλη έφερε 4 παίκτες πολύ καλούς. Μιλάω για τον Νίκολα Κάλινιτς, τον Χέρμανσον από την Άλμπα, τον Ντέρικ Βίλιαμς από τη Φενέρ, αλλά και τον Πρέπελιτς από τη Ρεάλ. Επομένως έχει φτιάξει πάρα πολύ τον κορμό της. Βέβαια ο Παναθηναϊκός και με νέο προπονητή, τον πρώην βοηθό προπονητή και του Πιτίνο και του Πεδουλάκη, τον Γιώργο Βόβορα, θα προσπαθήσει σήμερα να πάρει τη νίκη. Επομένως, το ξαναλέω, για να έχετε ζωντανή εικόνα και ήχο από αυτόν τον αγώνα, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μας κάνετε ένα subscribe εδώ στο Vasco FM και να μας στείλετε ένα προσωπικό μήνυμα για να σας στείλουμε το link. Επομένως, κάντε subscribe και μας στέλνετε ένα προσωπικό μήνυμα στο Instagram για να σας στείλουμε το link. Ένα παιχνίδι λοιπόν ζωής και θανάτου για τον Παναθηναϊκό, ενώ ήδη έχει ξεκινήσει το παιχνίδι. Πρέπει οπωσδήποτε να πάρει το match, γιατί αλλιώς θα τα βρει πολύ σκουρά τα πράγματα στη συνέχεια. Ο Μακ στο τελευταίο παιχνίδι είχε 18 πόντους με 3 τρίποντα, πάρα πολύ καλός παίκτης για τον Παναθηναϊκό. Να πούμε κάποια στατιστικά, νικητής πρώτου ημιχρόνου 4 στα 5 ο Παναθηναϊκός, ενώ ηττημένος πρώτου ημιχρόνου η Βαλένθια 4 στα 5. Νικητής πρώτης περίοδου ο Παναθηναϊκός 4 στα 5, ενώ ηττημένος πρώτης περίοδου 7 στα 8 η Βαλένθια. Σκοράρει κατά μέσο όρο 71 πόντους η Βαλένθια και σκοράρει κατά μέσο όρο 76 πόντους ο Παναθηναϊκός στα τελευταία του παιχνίδια. Στα μεταξύ τους, η Βαλένθια έχει 3 νίκες, από την άλλη ο Παναθηναϊκός έχει και αυτός 3 νίκες και τα τελευταία τους παιχνίδια ήταν η νίκη για τη Βαλένθια 94-87, 31 Ιανουαρίου του 20. Μετά 8 Νοεμβρίου του 19, 91-80 ο Παναθηναϊκός είχε πάρει τη νίκη. 33 του 18, ο Παναθηναϊκός 75-56 είχε νικήσει. Και 28-12 του 17, η Βαλένθια έχασε 67, νίκησε, συγγνώμη, 67-63 τον Παναθηναϊκό. Επομένως, αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό για τη Βαλένθια, η οποία στην έδρα της φαίνεται πραγματικά να μην χάνει από τον Παναθηναϊκό, αλλά και από τις άλλες ομάδες. Απ' την άλλη ο Παναθηναϊκός και σήμερα, αλλά και την Πέμπτη, πρέπει να πάρει τη νίκη και θα δείξουμε και το μάτς της Πέμπτης του Παναθηναϊκού με την Μπασκόνια, εκτός έδρας και αυτό, στην Ισπανία. Όπως και καλό είναι να δείτε και τα highlights τα οποία έχουμε ετοιμάσει για σας από όλα τα παιχνίδια και του Παναθηναϊκού αλλά και του Ολυμπιακού, αλλά να δείτε και τα υπόλοιπα βίντεο του καναλιού μας. Και το ξαναλέω, για ζωντανή εικόνα και ήχο από αυτό το παιχνίδι, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μας κάνετε subscribe εδώ στο Vasco FM και να μας στείλετε ένα direct message στο Instagram, έτσι ώστε να σας στείλουμε το link. Επομένως, το ξαναλέω, για ζωντανή εικόνα και ήχο από αυτό το παιχνίδι, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μας κάνετε subscribe και να μας στείλετε ένα direct message στο Instagram. Η πρώτη οχτάδα λοιπόν, Μπαρτσελόνα πρώτη με 7-1, Μπάγερ δεύτερη 6-2, Ολυμπιακός τρίτος 5-3, Τσεσεκά τέταρτη 5-3, Ζαλγίρης πέμπτη 5-3, Βαλένθια έκτη 4-3, Ανατολού Εφές έβδομη 4-3, Ρεάλ Μαδρίτης 8η με 4-4. Επομένως, για ζωντανή εικόνα και ήχο από αυτό το παιχνίδι, μας κάνετε subscribe και μας στέλνετε στο Instagram. Και το ξαναλέω, για ζωντανή εικόνα και ήχο από αυτό το παιχνίδι, μας κάνετε subscribe και μας στέλνετε ένα direct message στο Instagram για να σας στείλουμε το link. Αυτά από εμάς λοιπόν, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.